Το Πάσχα δεν θα φύγει κανένα για επαρχία. Εν ανάγκη θα κλείσουμε τα διόδια. Σε αυτή την αναφορά προχώρησε, μιλώντα προ το βήμα, κυβερνητικό τέλεχο που έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα που αποτελεί τη νέα μεγάλη επιλύση στι προσπάθειε μείωση τη διασπορά του φωνικού ιού. Την ίδια ώρα φαίνεται να υπάρχει σκέψη και για περιορισμό των μετακινήσεων των ηλικιωμένων μέχρι τι 12 η 1 το μεσημέρι, αφού έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο αριθμό εξ αυτών μετακινείται άσκοπα. Μετρήθηκαν μεδοκινήσει καθημερινά σε πολλαπλέ δηλώσει, σε φαρμακεία, ιατρού κλπ. χωρί ουσιαστικό αντίκρισμα. Και ενώ θεωρούνται πλέον ευάλωτη ηλικιακή ομάδα στην πανδημία του κορονοϊού, είναι αυτή που παρουσιάζει σε ένα σημαντικό τμήμα τη ανέτεια κινητικότητα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι για του υπεύθυνου των ελέγχων η συνεχή εποπτεία συνολικά 2.500 ατόμων που είναι σε καραντίνα και οι οποίοι φαίνεται να παραβιάζουν τα μέτρα σε ποσοστό 10%. Την ίδια ώρα, στελέχοι τη Ελλάδα που παρακολουθούν τα μέτρα αποτροπή των άσκοπων μετακινήσεων διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά ανυπακοής από νεαρά κυρίω άτομα που δυστροπούν γιατί δεν του επιτρέπεται να πάνε να συναντήσουν του συντρόφους του, αλλά και από ηλικιωμένου που μιλούν για επιστροφή τη κατοχή στην Ελλάδα. Ο μεγάλο φόβο των επιτελών τη Ελλάς είναι τυχόν προσπάθεια μαζική απόδραση των Αθηναίων και άλλων κατοίκων αστικών κέντρων προ την επαρχία για το Πάσχα που θα σημαίνει τεράστιο ρήγμα στην ασπίδα τη πανδημία. Τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι ο κίνδυνο αυτό μεγαλώνει γιατί είναι εκτός εργασίας σε εκατομμύρια πολίτε και έχει δημιουργηθεί η ψευδέστηση ότι δεν υπάρχει πλέον σημαντικό κίνδυνο από το φωνικό ιό στη χώρα μας. Όμως το κυβερνητικό επιτελείο είναι αποφασισμένο να μην άξει τα πάντα στον αέρα λόγω Πάσχα και μελετάται να υπάρξει αστυνομικό φράγμα στις εξόδους της πόλης ή και τα διόδια να κλείσουν και να υπάρχει ελεγχόμενη διέλευση αδειοδοτημένων οχημάτων.